Κύριε Μάριο Τσακή, να δούμε όλο αυτό το αναστάτωση που έχει προκληθεί στο επιχειρήν για τα προστήματα που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις για αυτό το ηλεκτρονικό μητρό. Κύριε Τσακή, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάβα, και στους τηλεθεατές. Καλό μεσημέρι. Καταρχάς, πριν πάμε στα προστήματα που είναι βαριά και είναι και αυτά που προκαλούν και όλη την ανησυχία, πείτε τι ακριβώς έγινε και λαμβάνουν προστήματα αρκετές επιχειρήσεις. Τι πήγε λάθος με το ηλεκτρονικό μητρό? Να εξηγήσουμε τι είναι αυτό. Με βάση μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία έπρεπε να εναρμονιστούμε και ήμασταν και κάπως καθυστερημένοι τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει όλες οι εταιρείες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρό του Εφόρου Εταιριών να υποβάλουν στοιχεία που να καταδεικνύουν ποιος είναι ο τελικός πραγματικός δικαιούχος μιας εταιρείας. Με απλά λόγια, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης της κάθε εταιρείας. Ναι. Πρέπει να καταλήγει σε ένα φυσικό πρόσωπο. Δεν μπορεί να. Διότι υπάρχουν περιπτώσεις που μια εταιρεία, ιδιοκτήτης της είναι μια άλλη εταιρεία. Πρέπει όλες αυτές να καταλήγουν στο τέλος της ημέρας σε ένα φυσικό, έναν ή πολλά φυσικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες των εταιριών. Για να υπάρχει ένα σωστό μητρό σε ευρωπαϊκή βάση, και είναι οι ιδιοκτήτες των διαφόρων εταιριών. Έπρεπε λοιπόν να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Έγινε το 22. Πάνω σε μια πλατφόρμα η οποία στήθηκε, αν θέλετε, έτσι με πολύ γρήγορους ρυθμούς για να μπορέσουμε να εναρμονιστούμε και να μην επιβληθούν πρόστιμα στην Κύπρο. Και μετά το 23 χτίστηκε μια πολύ πιο εξελιγμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα από τον εφοροτερείο για να δεχτεί αυτά τα στοιχεία πλέον, που θα είναι και η μόνιμη λύση. Μάλιστα. Δυστυχώς, επειδή η πρώτη πλατφόρμα δεν χτίστηκε, με φαίνεται τεχνικά, είναι τεχνικά τα θέματα αυτά, με τρόπο που να μπορούν όσες εταιρείες είχαν βάλει τα στοιχεία τους το 22 να τα απορροφήσει ή να τα μεταφέρει αυτόματα και στην πλατφόρμα του 23, για όσες εταιρείες τουλάχιστον τα είχαν βάλει, χρειάστηκε οι εταιρείες να ξανακάνουν αυτή τη διαδικασία από την αρχή μέσα στο 2023. Αυτό ήταν το πρώτο πρόβλημα. Και η προθεσμία ήταν μέχρι 31/12 του 23. Μάλιστα. Το δεύτερο πρόβλημα που προέκυψε ήταν ότι στην διαδικασία αυτή ο έφορος εταιρείων λέει, και δεν έχουμε λόγο να τα αμφισβητούμε, ότι έκανε κάποιες ενημερώσεις, έστειλε και προς τους δικηγόρους και προς τους λεγητές, έστειλε και προς εμάς. Εμείς, σας λέω, το ανακοινώνω τώρα διότι μου ζητήθηκε και από άλλα κανάλια που ήμουν να πω, στις 25 του Σεπτέμβρη εμείς ενημερώσαμε τα μέλη μας ότι υπάρχει αυτή η υποχρέωση, τους στείλαμε ένα email με ένα σύνδεσμο πάνω στον οποίο, όταν παντούσαν, μπορούν να βγουν πάνω στην ιστοσελίδα του εφόρου, να συμπληρώσουν τα στοιχεία και να υποβάλουν τα στοιχεία τους για να μην να είναι μέσα στα χρονικά πλαίσια και να μην επιβληθεί το πρόστιμο. Τώρα, πόσοι από αυτούς το έκαναν, δεν μπορώ να ξέρω, να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή. Έγιναν λοιπόν, στάλη και φαίνεται, και μια εγκύκλιος, μια ενημέρωση από τον εύφορο εταιρείο, η οποία συντάχθηκε από κοινού με το Υπουργείο και την νομική υπηρεσία του κράτους, η οποία εξηγούσε ήδη και είναι υπόχρεοι να καταθέσουν αυτά τα στοιχεία κλπ. Από μια συνάντηση που είχαμε ως ΚΕΒΕ μαζί με το Σύνδεσμο Ελεκτών και το Σύνδεσμο Δικηγόρων την περασμένη Παρασκευή στις 5 του μήνα η ώρα 9 το πρωί με την Έφορο, προέκυψε ότι αυτή η εγκύκλειος έτυχε διαφορετικών ερμηνεών, αν θέλετε, από τους παραλήπτες, από ότι αυτό που εννοούσε η Εφορός. Και τι ήταν το πρόβλημα? Ότι όλοι αυτοί αντελήφθησαν ότι οι δημόσιες εταιρείες και τα εμπιστεύματα, τα λεγόμενα trusts, δεν είχαν υποχρέωση να καταθέσουν αυτά τα στοιχεία. Και με αυτή τη λογική δεν κατατέθηκα και ήρθαμε την 1η του Γενάρη που έλεγε η προθεσμία και άρχισαν να μπαίνουν τα πρόσφατα. Ναι, γιατί, ποιος ήταν αυτός που ανέφερε ότι δεν είχαν την υποχρέωση να τα καταθέσουν, κύριε Τσάκη? Δεν κατάλαβα. Πού έγινε η παρεξήγηση? Η εγκύκλειος, από ό,τι είπαν ο Σύνδεσμος Λογιστών και Ελεκτών που ήταν παρόντες στη σύσκεψη, είπαν ότι διαβάζοντας την εγκύκλειο του εφόρου, εμείς εξελάβαμε ότι δεν προέκυπτε υποχρέωση για αυτές τις εταιρείες να υποβάλουν αυτά τα στοιχεία στον εφόρο εταιρείο. Παρόλα αυτά όμως, θα μιλήσω για τη δικηγορικό σύλλογο που γνωρίζω από το δικό μου περιβάλλον για αυτό το θέμα, κύριε Τσακή, ότι απέστελνε και ο δικηγορικό σύλλογο, όπως και το ΚΕΒΕ, έστελνε για να φρεσκάρει τη μνήμη στους δικηγόρους ότι πρέπει να κάνουν, έχουν αυτή την υποχρέωση και πρέπει να την κάνουν. Ναι. Από τη στιγμή που στάλθηκε, από εμάς στάλθηκε, σας λέω, 25 του Σεπτέμβρη. Ναι. Από τη στιγμή που στάλθηκε και από τους άλλους, η ευθύνη πλέον πάει περισσότερο στις εταιρείες, σίγουρα. Ακριβώς. Σε πρώτη φάση, διότι είναι δική τους υποχρέωση,
εκτός και αν οι διάφορες εταιρείες είχαν αναθέσει αυτή την εργασία, την δουλειά, εις τους λογιστές τους, τους ελεκτές τους, και πλέον είναι θέμα να το βρουν μεταξύ τους ποιος θα έπρεπε να το κάνει και δεν έχει. Δηλαδή, κύριε Τσακή, όπως το αντιλαμβανόμαστε, γιατί φανταζούμε και εσείς συνομιλήσατε και τώρα έχει 2 μέρες που είναι το θέμα, έγινε μια τεράστια παρεξήγηση μεταξύ λογιστών, δικηγόρων, εταιριών, έφορου εταιριών για αυτή την αλλαγή. Ναι. Με αποτέλεσμα όμως ποιος δυστυχώς, και θα μιλήσω κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να καλούνται να πληρώσουν τώρα βαριά προστήματα, γιατί είναι 100 ευρώ την ημέρα. Είναι 200 ευρώ την πρώτη μέρα, ναι, και είναι 100 ευρώ για κάθε μέρα που καθυστερείς να υποβάλεις τα στοιχεία. Όχι μόνο 100 ευρώ. Αν έχει για κάθε άτομο που είναι διοκτήτης, φέρεται στα μητρώα του εφόρου ότι είναι διοκτήτης μιας εταιρείας. Δηλαδή, αν μια εταιρεία, να πω ένα παράδειγμα, έχει 5 ιδιοκτήτες, ναι, διότι είναι 5 ιδιοκτήτες, είναι 1.000 ευρώ την πρώτη μέρα και 500 ευρώ για κάθε μέρα που καθυστερεί να τα υποβάλει τα στοιχεία. Μάλιστα. Τώρα τα προστήματα είναι υπερβολικά ψηλά, mm-hmm, θα έλεγε κάποιος παράλογα, ναι, εξοντοτικά. Ναι. Το παράλογα, εντάξει, μπήκαν από ό,τι καταλαβαίνω εκεί από τον φρόντι, μπήκαν αυστηρά και διότι σε κάποιο βαθμό μπορεί να ήταν και η απέτηση της Ευρωπαϊκής να είναι ψηλά, για να σπρώξει, να υποχρεώσει σε εισαγωγικά τις εταιρείες να συμμορφωθούν, να δημιουργηθεί και να συμπληρωθεί σωστά το μητρό. Μάλιστα. Όμως δεν πάβει να είναι ιδιαίτερα ψηλά πρόστιμα, δεν έχει νόημα να επιβάλλει. Αυτά είναι πρόστιμα που διαλύουν κάποιες εταιρείες. Εσείς τώρα, κύριε Τσακή, τι ζητάτε όλοι μαζί, δηλαδή οι δικηγόροι, οι λογιστές, εσείς και άλλες συνδέσμοι, ζητάτε όπως να μην βγουν τα πρόστιμα και οι εταιρείες να μην τα πληρώσουν. Ζητήσαμε 2-3 πράγματα. Να πούμε και κάτι άλλο για το οποίο είναι σημαντικό να το ξέρουν όσοι μας παρακολουθούν. Όσες εταιρείες υπόβαλαν έγκαιρα τα στοιχεία τους, δεν έχουν ανησυχούν. Το θέμα έχει κλείσει. Όσες εταιρείες τα είχαν υποβάλει και το 22 τα στοιχεία τους και δεν πρόλαβαν μέσα στο 23, έχει δοθεί παράταση μέχρι το τέλος του Φεβράρι για να το πράξουν, χωρίς να τους επιβάλλεται πρόστιμο. Άρα κάποιες εταιρείες που έκαναν αυτή τη δουλειά το 23, το 22 και δεν πρόλαβαν ακόμα, έχουν μέχρι τις 29 του Φεβράρι να το πράξουν, χωρίς να τους επιβάλλεται πρόστιμο. Όλοι οι άλλοι εμπίπτουν στο πρόστιμο. Τώρα, εμείς τι ζητήσαμε. Εμείς έχουμε πει στον εφορό ότι δεδομένου ότι υπήρξε αυτή η κακή συνεννόηση, η κακή ερμηνεία της εγκυκλίου και κάποιοι ενώ έπρεπε να τα βάλουν δεν τα έβαλαν και αρχίσετε να τους βάλετε πρόστιμα. Ή κάποιοι οι οποίοι δεν πρόλαβαν, δεν μπήκαν αν θέλετε και στη διαδικασία να τα βάλουν, δεν μπορεί να τους επιβάλλετε αυτά τα πρόστιμα. Είναι πάρα πολύ ψηλά. Τη στιγμή μάλιστα που αν κάποιος θέλει αυτή τη στιγμή, κυρία Σάβα, να πάει να συμμορφωθεί, το σύστημα δεν του επιτρέπει να βάλει τα στοιχεία αν δεν πληρώσει το πρόστιμο. Ναι. Πολλές εταιρείες, πολλά άτομα δεν έχουν αυτά τα λεφτά να τα δώσουν. Ναι. Να φανταστείτε μια μικρή επιχείρηση ενός ατόμου που μπορεί να χρωστά 4.000. 4.000 μπορεί λοιπόν, να το θέμα θα συζητηθεί και την Τρίτη. Δεν οποίον έχει αυτά τα λεφτά να τα δώσει. Θα συζητηθεί και την Τρίτη στη Βουλή. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε όμως, γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος, κύριε Τσακή, αν με επιτρέψετε, να δημιουργηθεί και προηγούμενο. Δηλαδή, τώρα αν έρθουμε να αναστείλουμε αυτά τα πρόστιμα, ίσως δημιουργηθεί προηγούμενο σε άλλου είδους καταστάσεις ή παρόμοιου τύπου. Αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ λεπτό το ζήτημα. Ναι, σίγουρα δεν πρέπει να δημιουργείται πρόστιμο. Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι όταν έχουμε κάποια υποχρέωση πρέπει να είμαστε τυπικοί, να την κάνουμε μέσα στα χρονικά ωραία. Αν το πρόστιμο ήταν, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, 50 ευρώ για κάθε μήνα που καθυστερείς, λέω ένα παράδειγμα. Είναι άλλο. Το έλος του εφόρου εταιρείων είναι 350 ευρώ. Αν δεν το καταβάλεις, αυξάνεται κατά 15-20% και μένει εκεί. Αν ήταν ένα τέτοιο πρόστιμο, όσοι είναι ασυνεπείς να πληρώσουν ένα πρόστιμο, γιατί πρέπει όλοι να συμμορφωνόμαστε με κάποιες ημερομηνίες. Όχι όμως ένα πρόστιμο το οποίο είναι 100 ευρώ την ημέρα, αν είναι ένας 500-300 ευρώ την ημέρα, αν είναι 3 ή 5 ανάλογα. Αυτά τα πρόστιμα είναι πέραν κάθε λογικής. Είναι κάτι που δεν μπορεί κανένα να τα πει. Κατανοητό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακή. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ.